Κοντά μας έχουμε τον μεγαλομέτρο της Σαντορίνη στο κύριο Βαγγέλη Φουστέρη. Κύριε Φουστέρη, μια άσχημη ημέρα για τη Σαντορίνη. Είναι ένα αποτέλεσμα βαρύ, το βαρύτερο μέχρι τώρα στην παραπορία μας. Μας είχε δείξει η ομάδα ότι ήταν δισκοκατάβλητη, δεν είχε δεχθεί πάνω από ένα γκολ, αλλά σήμερα τίποτα δεν πήρε κανένα. Υπάρχουν και ημέρες που δυστυχώς δεν πάνε τα πράγματα όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Με δύο ευκαιρίες τρώμε τρία γκολ. Το ποτάθλημα βέβαια έχει αρκετό δρόμο. Η ομάδα το γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα έχει δύσκολο έργο. Τελικά εμείς θεωρούσαμε ότι η αναβολή του αγώνα της κατάστασης έδινε στην ομάδα λίγο την ευκαιρία να ξεκουραστήσει όπως την έβγαλε και εκτός ρυθμού. Όχι, η ομάδα δεν ήταν κακή. Αν δείτε τα στατιστικά, είχαμε τις. Όχι, το είπαμε και στη μετάδοση. Τις διπλάσιες τελικές, μην πω τις τριπλάσιες. Δηλαδή ο αντίπαλος δεν έχει καμία τελική στον. Στο τέρμα. Υπάρχουν αυτό το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, γιατί δυστυχώς έτσι συμβαίνει και έτσι θα συμβαίνει. Θα μπορούσα να πω ότι ήταν μια μαγική εικόνα και θεωρώ ότι και είναι το παιχνίδι που έχουμε κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ. Δεν νομίζω ότι θα έχει κερδίσει τόσα πολλά κόρνερ σε ένα. Είναι το παιχνίδι με τις περισσότερες τελικές. Με τις περισσότερες τελικές και φτάνουμε σε αυτό το παιχνίδι με 3-0. Τώρα όμως δεν αλλάζει κάτι, το πιστεύω. Δεν αλλάζει κάτι. Η ομάδα δεν είναι. Όπως κάναμε δύο νίκες, κάναμε δύο ήττες. Το ποδόσφαιρο αυτά έχει. Τελείωσε. Είναι το επόμενο παιχνίδι που έχουμε τώρα την Κυριακή. Ο στόχος είναι συγκεκριμένος. Το έχουμε πει από την αρχή. Δεν πήραν τα μυαλά μας αέρα από τη μία μέρα στην άλλη. Και ουσιαστικά ο στόχος παραμένει να μείνει η ομάδα να όσο πιο άνετα μπορεί στην κατηγορία. Και αν βέβαια γίνει η αναδιάρθρωση, να βρεθεί. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ανοιχτό. Στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Κάθε φορά ακούμε, εδώ έχουμε κατατίσει γραφική. Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Ή παίρνεις την απόφαση σαν πολιτεία και κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, δεν το κάνεις. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή κάθε εβδομάδα ακούμε άλλα πράγματα. Τα περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.